Κυρίες και κύριοι, μία ακόμα Κυριακή, μία ακόμα εκπομπή επιστημονικού, φιλοσοφικού και θεολογικού περιεχομένου ξεκινάει σήμερα, Κυριακή, 10:30-11:25 και σήμερα θα είμαστε κοντά σε μια ώρα περίπου. Βλέπετε το τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνήσετε. Στο σημείο αυτό όμως να δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Ατζακλή. Καλησπέρα κύριε Ατζακλή, γεια σας. Καλησπέρα σας. Να είστε καλά, είμαστε και σήμερα κοντά. Στην εκπομπή σας. Είναι μια όση χαράς η εκπομπής. Τουλάχιστον επικοινωνούμε με τη γλώσσα, με την ιστορία και με την Ορθοδοξία. Αυτά τα πράγματα τα οποία οι αρχιτέκτονες του κακού θέλησαν να μας τα ψαλιδίσουν, κύριε Φουντουλάκη. Και εμείς πρέπει να σκεφτούμε ότι αφού αυτοί θέλουν να τα ψαλιδίσουν, για να χάσουμε την εθνική μας ταυτότητα, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει μνήμη, ξέρετε, χάνεται στους δρόμους. Έτσι και ένα έθνος που δεν έχει μνήμη, χάνεται μέσα στα άλλα έθνη, δεν ξέρει τι είναι. Εμείς τουλάχιστον προσπαθούμε να μην χαθούμε μέσα στα άλλα έθνη, γιατί ναι. Αν κάποιο έθνος έπρεπε να πάρει τα βραβεία της ιστορίας, της ποιήσεως, της γλυπτικής και να μην τα πάρει αριθμό της φιλοσοφίας κλπ, αυτό θα ήταν το ελληνικό έθνος. Αυτό που μας αναγκάζει να μην είμαστε αδρανείς και σήμερα είναι αυτή η μνήμη των μεγαλείων, των αρχαίων μεγαλείων, που δημιουργεί τη ζήλια σε πολλούς ανθρώπους, αλλά και σε άλλους τους κάνει φιλέλληνες να αγαπάνε την Ελλάδα. Γιατί να αγαπάνε την Ελλάδα? Γιατί η Ελλάδα τα πρόσφερε όλα στην ανθρωπότητα. Πρόσφερε την πίστη στο Θεό, πρόσφερε την αγάπη στα γράμματα, πρόσφερε την αλληλεγγύη, πρόσφερε τη φιλοξενία. Έτσι, μην ξεχνάμε τον ξένιο Δία που υπάρχει, έτσι. Στην αρχαία Ελλάδα δεν υπήρχε ο ξένιος. Ναι, έτσι. Ναι, κύριε Ατζακλή. Τα πρόσφερα λοιπόν όλα αυτά και πρέπει να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Είναι ένας αγώνας. Είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί. Δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτή την παλιά δόξα, αυτή την αγάπη που είχαμε προς το Θεό και την ανταπόκριση του Θεού. Γιατί ο Θεός, όσο τον αγαπάς εσύ, τόσο ανταποκρίνεται περισσότερο στην αγάπη σου. Βεβαίως, κύριε Ατζακλή. Εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει. Με συγχωρείτε ένα λεπτό, κύριε Βουλγάκη. Ναι. Η Ελλάδα έχει πιο πολύ φως από τις άλλες χώρες, γιατί και ο Έλληνας έχει πιο πολύ φως μέσα στην ψυχή του. Εάν δεν είχε εσωτερικό φως ο Έλληνας, ίσως και η Ελλάδα να μην είχε φως εξωτερικό. Ναι. Πιστεύω ότι αυτό το φως που φωτίζει αυτός ο ήλιος και αυτή η διαφάνεια που υπάρχει στην Ελλάδα, υπάρχει και μέσα στις ψυχές των ανθρώπων οι οποίοι αγαπούν το Θεό και με τη δύναμη του Θεού γίνονται όλα αυτά τα πράγματα και όλα αυτά που έχουν γίνει στο Βυζάντιο 1100 χρόνια, με το Μέγα Αλέξανδρο 250 χρόνια. Σύνολο 1350 χρόνια η Ελλάδα είναι ο ηγέτης της ανθρωπότητας σε όλους τους τομείς. Βεβαίως, κύριε Ατζακλή, πριν περάσουμε και πάρουμε μια γεύση από τα όμορφα DVD τα οποία έχετε δημιουργήσει, να δούμε λοιπόν σήμερα, λέμε εδώ κάθε εκπομπή για DVD που έχετε, τα οποία βοηθούν και αυτά στη συνέχιση και να συνεχιστεί αυτή η εκπομπή μαζί με τα βιβλία, γιατί δεν πληρωνόμαστε, δεν έχουμε έσοδα, το έχουμε ξεκαθαρίσει, το έχουμε πει πολλές φορές. Πρέπει να δούμε όμως και δούμε τα DVD τα οποία εσείς έχετε φτιάξει με τις όμορφες εικόνες που έχετε βάλει. Να δούμε τα βιβλία τα οποία εγώ έχω συγγράψει και εσείς έχετε γράψει. Το πρώτο βιβλίο είναι το καινούργιο βιβλίο το οποίο έχω γράψει. Είναι ένα καινούργιο βιβλίο εμπλουτισμένο με καινούργια στοιχεία, με θέματα ψυχολογίας. Από το βιβλίο μου «Η ουσία και η αθανασία της ψυχής κατά τους αρχαίους φιλοσόφους του πατέρες Εκκλησίας», απαντάω σε όλα τα ερωτήματα που έχουν να κάνουν με την ψυχή. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ψυχή του ανθρώπου. Τι κάνει η ψυχή, πώς δονείται από ευχαρίστηση όταν έρθει σε επαφή με το κάλος του Θεού, του αγαθού, του ενός, όπως μας λέει η φιλοσοφία. Έτσι λοιπόν στο βιβλίο αυτό απαντάω. Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι παρόλο τις δυσκολίες της ζωής μας, τι πρέπει να κάνουμε, με ποιους ανθρώπους πρέπει να συναστρεφόμαστε. Είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, την προηγούμενη Κυριακή, ότι ο άνθρωπος όταν διαβάζει ωφελείται πνευματικά, συναισθηματικά, ταξιδεύει, ανοίγει το μυαλό του και συλλέγει περισσότερες πληροφορίες από το να συναστρέφεται με ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά μπορεί κάποιος να τα δει στο βιβλίο αυτό, να δει το πέρασμα της ψυχής του ανθρώπου μέσω της αιωνιότητας. Να περάσει λοιπόν στην αιωνιότητα. Το μυστικό πέρασμα, το πέρασμα αυτό της ανθρώπινης ζωής, κρινόμαστε για αυτά τα οποία κάνουμε. Όλα αυτά μπορεί να βρει ο άνθρωπος της εποχής μας, στο βιβλίο, στο τελευταίο βιβλίο, στο καινούριο που μέσα υπάρχουν θέματα φιλοσοφίας, ψυχολογίας, θεολογίας, κοινωνιολογίας, θέματα τα οποία έχει αναλύσει, γιατί εμείς εδώ είμαστε υπέρμαχοι της θετικής ψυχολογίας.
υπάρχουν πολλοί που μιλάνε και προσπαθούν να αλλάξουν αρνητικά συναισθήματα. Εμείς κοιτάμε να δούμε τα θετικά συναισθήματα. Άρα λοιπόν μιλάμε για θετική ψυχολογία. Το επόμενο βιβλίο, η έννοια του χρόνου. Ο χρόνος στη ζωή μας, μέσα από την ανθρώπινη σκέψη. Ο κ. Ατζακλής, ο συνοδοιπόρος, ο συνταξιδιώτης, μας μίλησε για το παρελθόν, να γνωρίζουμε το παρελθόν μας, το μέλλον μας, αλλά και το τώρα, το τι κάνουμε στις μέρες μας. Γιατί κρινόμαστε για όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με τον νεοπλατωνισμό φύσης, πώς βοηθάει η φύση να ηρεμήσουμε, να γαλινεύσουμε, να ταξιδέψουμε. Το επόμενο βιβλίο, αρχαία ελληνική φιλοσοφία και πατερική σκέψη. Οι δύο αυτοί οι κόσμοι, ποια είναι τα θέματα που εξετάζουν, τι λένε οι μεγάλοι πατέρες εκκλησίας για τους αρχαίους φιλοσόφους, πόσο τους είχαν μελετήσει, πόσο είχαν επηρεαστεί, όλα αυτά σε αυτό το βιβλίο. Τέλος, θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας, ιστορία του τόπου μας, του έθνους μας, να δούμε το παρελθόν μας, να δούμε τα ήδη, τα έθιμά μας, να δούμε το μέλλον μας, αλλά να δούμε και το τώρα, το σήμερα, τι ακριβώς κάνουμε. Ο κ. Ατζακλής έχει γράψει αυτός κάποια βιβλία, είναι Αρχαία Ελλάδα και Χριστιανισμός. Το επόμενο βιβλίο είναι Υδροχωριστές, Νέα Εποχή, Παγκοσμιοποίηση, Οικουμενικότητα, όλα αυτά τα περιγράφει στο βιβλίο του αυτό. Τέλος, μιλάει για τις προφητείες στο επόμενο βιβλίο και έχουμε και την Αναγέννηση που μιλάει για την Ανάσταση του Θεάνθρωπου Ιησού Χριστού. Να δούμε λοιπόν, κύριε Ατζακλή, μία μικρή γεύση από το DVD το οποίο έχετε δημιουργήσει, το οποίο είναι σε πολύ προσιτές τιμές. Να δούμε λοιπόν, λέμε DVD, να δούμε όμως τι ακριβώς έχετε φτιάξει. Να περάσουμε λοιπόν στο βίντεο και να το αναλύσουμε. Γιατί και ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να τον υπηρετήσουν, αλλά για να υπηρετήσει και να προσφέρει τη ζωή του λύτρο για όλους. Πραγματικά, ο ίδιος ο Ηρώδης είχε στείλει να συλλάβουν τον Ιωάννη και τον είχε βάλει στη φυλακή. Αυτό το έκανε. Ωραία είναι αυτά τα DVD, κύριε Τζακλή. Ναι. Τι ακριβώς, μια πείτε για τους φίλους. Τώρα είδαμε μικρό αποσπάσμα, θα πρέπει να δούμε και λίγο περισσότερο. Στην επόμενη εκπομπή. Ναι, να μας, στην επόμενη εκπομπή να ρίξουμε λίγο περισσότερο. Να δούνε οι φίλοι μας οι θεατές πόσο εύκολα μπορεί να αφομοιώσει κανείς τους λόγους του Ευαγγελίου. Τα βλέπει και ωραίες εικόνες συγχρόνως. Έτσι. Θα το ξανασυζητήσουμε. Βεβαίως. Άρα λοιπόν, για να το πούμε πρακτικά, γιατί για να μην μπερδεύετε, ο φίλος μας παρακολουθεί, οι φίλοι μας παρακολουθούν. Μπορούν να ρωτήσουν τώρα. Σε τιμές προσφοράς, σε τιμές κόστος για τα βιβλία τα δικά μου, τα δικά σας, σε όλο αυτό το πακέτο της προσφοράς, να πάρετε κι άλλα βιβλία, δωρεάν βιβλία. Για να συνεχιστεί επίσης, η εκπομπή. Για να συνεχιστεί αυτή η εκπομπή, υπάρχει σημαντικό πρόβλημα, κυρία Τζακλή. Και επίσης, για τα DVD του κυρίου Τζακλή, που σε τιμές προσιτές έχετε μέσα την Παλαιά Διαθήκη, έχετε εικόνες από το Άγιο Όρος, είναι ένα ντοκιμαντέρ ουσιαστικά. Είναι ένα ντοκιμαντέρ. Ένα ντοκιμαντέρ. Θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ντοκιμαντέρ. Και σε τιμές κόστου, πολύ χαμηλές τιμές. Δηλαδή, όταν άκουσα τις τιμές, πραγματικά παραξενεύτηκα, γιατί είναι πολύ καλή δουλειά, πρωτότυπη δουλειά. Άρα, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, πόσα βιβλία λοιπόν έχετε σε αυτά τα DVD, είναι τα όλα. Σύνολο 22 DVD. Αλλά θα προέτρεπα τους φίλους να πάρουν την Καινή Διαθήκη και αρχίζοντας από τα DVD που έχει τον Απόστολο Ματθαίο και τον Απόστολο Μάρκο, έτσι, και από εκεί να αρχίσουν για να μάθουν την ιστορία, πώς γεννήθηκε ο Χριστός, πώς, τι δίδαξε κλπ, τι έπαθε, πώς σταυρώθηκε, πώς αναστήθηκε, και μετά να πάνε στα άλλα, έτσι. Αλλά θα δείξουμε σε επόμενες εκπομπές περισσότερα δείγματα. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, μας θα τα δείξει. Επειδή στο διάλειμμα έχουμε πάλι που παρουσιάζεται στην διαφήμιση και λέτε για DVD, υπάρχει ένα τηλεφωνική, αλλά πιο εύκολο είναι αυτό το τηλέφωνο, 6832706, για πληροφορίες υπάρχει άνθρωπος σχεδόν όλη η μέρα. Ενώ στο βιβλία, σε αυτό που βλέπουμε, στα βιβλία τα δικά μου και τα δικά σας στο διάλειμμα, υπάρχουν κάποια τηλέφωνα τα οποία πολλές φορές αυτά δεν μπορούν και δεν υπάρχει άνθρωπος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τώρα αν τηλεφωνήσετε, αύριο όποτε τηλεφωνήσετε στο τηλέφωνο αυτό, υπάρχουν άνθρωποι να σας εξυπηρετήσουν. Και επίσης πολλά άλλα δώρα μαζί με τα βιβλία. Αν κάποιος αγοράσει τα βιβλία, τα DVD του κ. Ατζακλή, θα σας δώσουμε και άλλα δωρεάν βιβλία. Να δούμε λοιπόν αρχικά τι είναι άνθρωπος. Για να δούμε την ψυχή του ανθρώπου, κ. Ατζακλή, να δούμε τι είναι άνθρωπος. Λέμε και ακούμε πολλές φορές, είμαστε άνθρωποι. Τι ανάγκες έχουμε, να ξεκινήσουμε εισαγωγικά από εκεί, από τι αποτελούμαστε. Όλα αυτά τα ξεκαθαρίζει να μας αναλύσει λίγο η γένεση που μιλάει για τη δημιουργία του ανθρώπου. Βεβαίως. Ότι είμαστε εικόνα των χαρισμάτων του Θεού, ομοιάζουμε με το Θεό. Τι είναι λοιπόν άνθρωπος, το ερώτημα της εποχής μας. Μάλιστα. Ο άνθρωπος είναι ένας εν δυνάμει Θεός. Δηλαδή, είναι ένα κατασκεύασμα του Θεού, εν ψυχό κατασκεύασμα, που αποτελείται από δύο στοιχεία. Να μην τα μπερδεύουμε και λέμε τρία και τέσσερα μερικοί που βάζουν, αλλά δύο είναι αρκετά, το σώμα και την ψυχή.
Και το μέν σώμα είναι πολυσύνθετο από τα υλικά της γης και θα ξανααποσυνθετηθεί, θα αποσυνδεθεί, να το πούμε ακόμα καλύτερα. Ναι, ναι και τσακαλή. Ενώ η ψυχή, ναι, επειδή είναι ασύνθετη, δεν θα διαλυθεί ποτέ, δεν θα χαθεί ποτέ. Η ψυχή λοιπόν είναι αιώνια, το σώμα θα περάσει μια φάση που θα διαλυθεί, αλλά ο Θεός θα το ξανασυναρμολογήσει και θα το ενώσει με την ψυχή κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Αυτά είναι τα μυστήρια τα μεγάλα, τα οποία δεν μας τα είπε άνθρωπος, μας τα είπε ο ίδιος ο Θεάνθρωπος. Γι' αυτό και τα πιστεύουμε. Δεν μπορούμε να πιστεύουμε τους ανθρώπους, ούτε τους φιλοσόφους, τους παλιούς και τους σύγχρονους τι λένε, αλλά περισσότερο θα πιστέψουμε, γιατί και αυτοί έχουν μια γνώση βέβαια που δεν την απορρίπτουμε, τα καλά τα κρατάμε. Αλλά να ξέρουμε όμως ότι εκείνος που μας είπε τον τέλειο νόμο είναι ο Θεάνθρωπος Χριστός. Εκεί ρίζουμε, εκεί βασίζουμε όλοι μας, εκεί είναι η πέτρα στην οποία ακουμπάμε, έτσι. Και επί ταύτην την πέτρα, λέει ο Χριστός, εκεί θα οικοδομήσω την εκκλησία μου, έτσι. Εκεί λοιπόν είναι οικοδομημένος κάθε γεννημένος χριστιανός πάνω στην εκκλησία του Χριστού. Και λέμε εκκλησία γιατί είναι το σύνολο των ψυχών, έτσι. Δεν σώζεται κανείς μόνος του, να το ξέρουμε αυτό. Δεν πάει στον παράδεισο μόνος του κανείς. Ήρθε όμως μια ερώτηση, μας έφερε η κοπελιά μια ερώτηση. Ναι, κύριε Τσακλή, πριν περάσουμε σε ερώτηση, μισό λεπτό δώστε, ναι, μου. Επίσης, βλέπουμε και το βιβλίο το οποίο έχω συγγράψει, «Η ουσία και η αθανασία της ψυχής κατά τους αρχαίους φιλοσόφους και τους πατέρες της Εκκλησίας». Στη σελίδα 141 του βιβλίου, όπως είπαμε και νωρίτερα, δίνω κάποιες πρακτικές συμβουλές σε αυτό το βιβλίο που βλέπετε για τον σύγχρονο άνθρωπο, τι πρέπει να κάνει για να είναι ευτυχισμένος. Με λίγα λόγια και μέσα σε μισό λεπτό λέω ότι κάνε αυτό που θέλει η καρδιά σου, μην ακολουθούμε συνεχώς τα χρήματα. Αν ένα άνθρωπος περνά μια δύσκολη στιγμή, θα πρέπει να πάμε κοντά του, να τον βοηθήσουμε ψυχικά ή ηθικά. Επίσης, λέω στη συνέχεια, στη σελίδα 142 του βιβλίου που βλέπετε στις οθόνες σας, να κάνουμε θετικές σκέψεις, να αφαιρέσουμε τα αρνητικά στοιχεία, τις αρνητικές σκέψεις και τους αρνητικούς ανθρώπους που μας δίνουν μόνο αρνητικά πράγματα και μας κατεβάζουν ψυχολογικά. Ο άνθρωπος αποτελείται από υλικό σώμα, αλλά θα πρέπει να απεγκυστρωθεί από την ύλη, να ισορροπήσει ψυχή με ύλη και σώμα. Πρέπει να αφιερώνουμε περισσότερο χρόνο στην οικογένειά μας, στις καθημερινές δραστηριότητές μας, να εκτιμάμε, όπως είπε και στην προηγούμενη εκπομπή, στην προηγούμενη Κυριακή το βράδυ, ο κ. Τζακλής, ότι να εκτιμάμε τα καθημερινά μας. Έχει καλό καιρό, όπως είπε και ο κ. Τζακλής. Άρα θα πρέπει να λέμε και ουσιαστικά να υμνούμε και να δοξολογούμε τον Θεάνθρωπο και τον Θεό. Τρώμε σωστά, κ. Τζακλή. Να εκτιμάμε αυτά που έχουμε. Αυτά που έχουμε. Να μην φεύγουμε σε αυτά που δεν έχουμε. Ας εκτιμήσουμε και αυτά που έχουμε. Αν έχουμε υγεία, να λέμε δόξα τω Θεώ που έχουμε. Εξάλλου, υγεία. Εξάλλου και στη 142 λέω, επειδή είστε ιατρός, λέω ότι ένα σώμα το οποίο είναι υγιές, ισοδυναμεί με μια υγιή ψυχική κατάσταση, άρα πρέπει να τρεφόμαστε σωστά. Πολλές φορές το πάχος ή άλλες ασθένειες, ναι, του σώματος επηρεάζουν και τη δική μας ψυχική κατάσταση. Δεν πρέπει να συναστραφόμαστε μόνο με ανθρώπους. Λέω σε 143 συνέχεια του βιβλίου αυτού που μιλάω στις σελίδες αυτές πώς μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι, ποιο είναι το νόημα της ζωής του ανθρώπου, ο σκοπός, το όραμα της ζωής του ανθρώπου. Και ένα μεγάλο λάθος που κάνουμε είναι να μπορέσουμε να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με άλλους. Λέμε πολλές φορές, γιατί να μην είμαι έτσι, γιατί να είμαι αλλιώς, και έχουμε λαθασμένα πρότυπα, κυρία Τζακλή. Αντί να έχουμε μεγάλους φιλοσόφους, Αγίους, μέσα από τα συναξάρια των Αγίων, σκεφτόμαστε κάποιους ανθρώπους που έχουν πολλά χρήματα και λέμε, γιατί να μην του μοιάσω, εγώ δεν μπόρεσα. Άρα λοιπόν είμαι αποτυχημένος, έχω αποτύχει στη ζωή μου. Δεν κατάφερα να κάνω πολλά χρήματα. Άρα δεν πρέπει να μετράμε όλα μόνο μέσα από τα χρήματα. Και τέλος, θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μέσα τη χαρά, την ελπίδα της πίστεως, την χαρά που δίνει ένα καλό βιβλίο, η ύμνη των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας, η υμνογραφία, η μελωδία που απορρέει μέσα από τους ύμνους της Ορθοδόξου μυστηριακής ζωής. Και επίσης, λέω τέλος, σε 144, να προσπαθούμε να συγχωρούμε, να μην είμαστε σε μια νευρικότητα και δεν συγχωρούμε κανέναν. Πολύ βασικό. Θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι εμείς έχουμε την τελειότητα, είμαστε αλάταστοι και δεν συγχωρούμε κανέναν, κύριε Τσακλή. Πάρα πολύ βασικό. Αν δεν συγχωρείς, δεν συγχωρηθείς. Αυτό λέει. Και άφεση μείνει τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιούμε τις οφειλήτες ημών. Λοιπόν, η ερώτηση είναι πάρα πολύ εύκολη. Ναι, αν ακούσουμε την ερώτηση του φίλου, ναι. Ποιον δεν συγχωρεί ο Θεός μας, λέει. Ναι, πολύ ωραία ερώτηση. Είναι μια ερώτηση γρίφος. Βέβαια. Ποιον δεν συγχωρεί ο Θεός, αφού ο Θεός υποτίθεται ότι συγχωρεί τους πάντες, έτσι. Έναν δεν συγχωρεί ο Θεός. Έναν δεν συγχωρεί. Αυτόν που δεν του ζητάει συγχώρηση.
Αυτόν δεν τον συγχωρεί. Δηλαδή με το ζόρι δεν πάει να το πει Ελλάδο, θα σε συγχωρέσω. Όχι. Θέλεις να σε συγχωρέσω, θα μου ζητήσεις συγχώρηση. Αυτόν τον συγχωράει ο Θεός. Εάν πει ο άνθρωπος ημαρτών, Κύριε ημαρτών, είμαι αμαρτωλός, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, τον συγχωρεί ο Θεός. Διότι ο Θεός έχει υποσχεθεί ότι εκείνον το συντριμμένο, τον αμαρτωλό, δεν θα τον χτυπήσω παραπάνω, αλλά θα τον συγχωρέσω, θα προσπαθήσω να τον ανυψώσω και να τον εφέρω να τον κάνω παιδί μου. Λοιπόν, θυμόσαστε τη μεγάλη μετάνοια του Δαβίδ. Ο Δαβίδ ήταν βασιλιάς. Λέγεται στη γλώσσα την πνευματική της Ορθοδοξίας προφητάναξ, κύριε ναι. Φουντουλάκη. Προφητάναξ. Άναξ θα πει βασιλεύς στα αρχαία ελληνικά. Προφητάναξ λοιπόν είναι και προφήτης και βασιλιάς. Ήταν πάρα πολύ ευνοημένος από το Θεό αυτός ο άνθρωπος. Ξέρετε, τι να μείνεις ιστορικά ο μεγαλύτερος θεολογικός προφήτης, ο μεγαλύτερος λυρικός θεολογικός προφήτης στην ιστορία της ανθρωπότητος. Μεγάλο πράγμα, δεν είναι αυτό. Βγήκανε πολλοί ποιητές, αλλά σαν τον Δαβίδ λέμε, πολύ σπουδαίος και δεν ήταν και Έλληνας εδώ που τα λέμε. Ναι. Αλλά υπήρξαν και Έλληνες ποιητές, πολύ μεγάλοι, έτσι. Και ο Πλάτων μπορεί να θεωρηθεί κατά ένα είδος ποιητού, με την ευρεία έννοια του ποιώ, φτιάχνω δηλαδή σκέψη κλπ. Αλλά εμείς έχουμε τον Όμηρο, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος επικός ποιητής. Αυτός δηλαδή που γράφει για τα μεγάλα έπι, τις μεγάλες καταστάσεις, ας πούμε, τους πολέμους κλπ. Άφταστος είναι εκεί ο Όμηρος. Έχουμε και τον Σέξπιρ που είναι και αυτός ποιητής και δημιουργός κλπ. Έχουμε τους τραγικούς, αλλά τον Δαβίδ και τον Όμηρο δεν μπορεί να τον πιάσει κανείς ποιητής. Είναι τόσο δυνατοί αυτοί οι άνθρωποι, τόσο έχουν ξεφύγει από τα ανθρώπινα, πιάνουν τα θεϊκά, ας πούμε. Ο Δαβίδ λοιπόν, αυτός ο υπέροχος προφητάναξ, έπεσε και αυτός σε μια αμαρτία ως άνθρωπος. Και ξέρετε, όταν είσαι και βασιλιάς ακόμα, είναι ευκολότερο όταν έχεις εξουσίες να πέσεις σε κάποια λούμπα μεγάλη. Τι έκανε αυτός? Είδε μια ωραία γυναίκα από την ταράτσα του, που ελούζετο. Ναι. Και θέλησε να τη γνωρίσει. Του άρεσε πάρα πολύ. Έμαθε ότι είναι η κόρη ενός στρατηγού του, του περίφημου στρατηγού Ουρία. Όχι η κόρη, η γυναίκα του. Η γυναίκα του. Συγγνώμη. Και τι έκανε? Είπε σε έναν στρατηγό του, πήγαινε βάλει τον Ουρία κάτω από τα τείχη, να πολεμάει εκεί που είναι επικίνδυνα. Ο Ουρίας εξετέλεσε την διαταγή του βασιλιά του, πιστός υπήκοος του Δαβίδ, έκατσε κάτω από τα τείχη και πολέμησε, όπου σε μια στιγμή εφωνεύθη. Ευκαιρία για τον Δαβίδ λοιπόν να του πάρει τη γυναίκα. Την έφερε στο παλάτι και την έκανε γυναίκα του. Όμως το πράγμα δεν έμεινε κρυφό από τον προφήτη Νάθαν. Ναι. Ο προφήτης Νάθαν λοιπόν, με επενέργεια Αγίου Πνεύματος, κατάλαβε όλη την υπόθεση. Και μάλιστα πήρε εντολή από τον Θεό να πάει να ξυπνήσει τον Δαβίδ για το σφάλμα το τρομερό και την αμαρτία που έχει κάνει. Να προσέξει, να μην το ξανακάνει και να μετανοήσει. Πήγε λοιπόν ο Νάθαν να ελέγξει ποιον είναι. Τον πρώτο άρχοντα της χώρας, τον βασιλιά. Είδατε τι θάρρος είχαν οι προφήτες. Γι' αυτό και ο Ιωάννης που είχε ελέγξει τον. Ναι. Πέστε τον. Τον Ηρώδη. Τον Ηρώδη. Έχασε το κεφάλι του. Έτσι δεν είναι? Έχασε το κεφάλι του ο Ιωάννης, ο πρόδρομος και ο βαπτιστής. Αποκεφαλίστη. Για την υπόθεση της μοιχείας του Ηρώδη. Έτσι. Τώρα λοιπόν πάει ο Νάθαν να ελέγξει τον αυτόν. Δεν του είπε ότι είσαι αμαρτωλός και έκανες αμαρτίες, τίποτα. Του είπε το εξής. Του λέει βασιλιά, λέει τι είναι. Λέει έχω να σου πω κάτι, να σου αναφέρω κάτι. Λέει τι είναι παιδί μου, ξέρω εγώ κλπ. Τι είναι προφήτη μου, Νάθαν, πάτερ μου. Λέει κοίταξε να δεις, έγινε μια μεγάλη αδικία στο βασίλειό σου και πρέπει να αποκατασταθεί. Τι έγινε, τι αδικία είναι. Λοιπόν, άκουσε του λέει. Κάποιος είχε μια προβατίνα και από αυτήν έτρεφε όταν είχε το γάλα κλπ. Και ζούσε. Ναι, ναι, ναι. Ένας απλός υπήκοος σου και πάμφτωχος. Ζούσε με μία προβατίνα. Και ένας που είχε χίλιες προβατίνες πήγε και την άρπαξε, λέει, και ο άλλος ο άνθρωπος πέθανε. Πέθανε, αντιστοίχησε, έχασε το στήριγμά του, την προβατίνα του. Δεν είχε να φάει, δεν είχε να αυτό. Μόλις το άκουσε ο Δαβίδ, οργίστηκε και του λέει γρήγορα να τον φέρεις εδώ. Αυτός αυθημερών πρέπει να πεθάνει, του λέει. Αυθημερών πρέπει να πεθάνει. Αυτός που έκανε αυτό το έγκλημα και κατάστρεψε αυτόν τον άνθρωπο, τον απλό και φτωχό άνθρωπο. Λέει δεν γίνεται, βασιλιά μου, να πεθάνει αυτός. Γιατί δεν γίνεται? Αφού σε έκανε δικία, λέει, πρέπει να πληρώσει. Δεν γίνεται, του λέει, βασιλιά μου, γιατί αυτός που το έκανε είσαι εσύ. Τι λέει αυτός? Είμαι εγώ. Εσύ είσαι αυτός που έκανε αυτό το έγκλημα. Ναι.
Κατέβασε τα μάτια, λέει ο Δαβίδ, κοίταξε για λίγο κάτω, δάκρυσε και είπε, σήκωσε τα μάτια του και είπε, αμάρτησα μπροστά στους ανθρώπους και στο Θεό. Και άρχισε να στάζει δάκρυα στο πάτωμα. Ήταν ευαίσθητη ψυχή, ποιητής σιγάρα. Και όταν είδε ο Νάθαν αυτό, πήρε πληροφορία μέσα από το Θεό που του είπε ότι τώρα τον συγχωρώ. Ναι. Με τη συντριβή αυτή που έδειξε ο Δαβίδ, με τη μετάνοια αυτή, να δούμε τι δύναμη έχει μετάνοια δηλαδή. Ο ληστής επάνω στο Σταυρό, τι είπε? Σ' αναγνωρίζω, Κύριε, ότι είσαι ο Θεός μου. Πάρε με μαζί σου. Μνήστητή μου, Κύριε, μνήστητή μου, Κύριε, τη βασιλεία σου. Ένα μεγάλο θέμα, το θέμα της μετάνοιας. Ναι, μετάνοια, η μετάνοια, λοιπόν, είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Από τον καιρό αυτό αρχίζει, ναι. Έτσι, ναι, αρχίζει, ναι, η αρχή του χρόνου, αρχίζει με δύο Ευαγγέλια τα οποία μιλάνε για τη μετάνοια. Με τη μετάνοια, εμείς... μεταστροφή του ανθρώπου. Ναι, μεταστροφή του ανθρώπου. Η γνώση όμως είναι κάτι που βοηθάει. Εδώ παλεύουμε, προσπαθούμε να μεταδώσουμε τις αλήθειες της σκέψεώς μας, τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Προσπαθούμε λοιπόν να συνεχιστούν αυτές οι εκπομπές που είναι κάθε Κυριακή 10.30 το βράδυ μέχρι τις 11.30 περίπου. Είπατε λοιπόν σημαντικά θέματα. Ο άνθρωπος λοιπόν θα πρέπει να έχει στόχο, σκοπό στη ζωή του, αξίες ιδανικά. Το λέω στο βιβλίο μου «Η ουσία και η αθανασία της ψυχής», ένα καινούργιο βιβλίο πριν από λίγες μέρες κυκλοφόρησε. Είναι η τρίτη έκδοση, βελτιωμένη και επαυξημένη. Μιλάω για τα θέματα αυτά που ακούσαμε κατά τη διάρκεια της καινούργιας εκπομπής που Κυριακή βράδυ εδώ στο κανάλι 9 κάνουμε. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει σαν σκοπό να φτάσει, να ανέλθει, να ανέβει, γιατί η ψυχή του, που είναι και το σημερινό θέμα της σημερινής εκπομπής, είναι ένα δημιουργημένη μέσα από το Θεό, ένα έχει ένα θεϊκό στοιχείο, η συνείδησή του, η γνώση του, η πληροφορία του. Πρέπει να αποκομίζουμε γνώσεις. Δεν πρέπει να βρισκόμαστε σε ένα πνευματικό λίθαργο, γιατί είμαστε άνθρωποι. Είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή ότι την ωφέλεια, την αξία του καλού βιβλίου, λένε οι έρευνες, ότι η ανάγνωση του βιβλίου μπορεί να μας βοηθήσει, να μας διαμείνει πληροφορίες, να καταλάβουμε καλύτερα τη ζωή. Έχουμε ζήσει πράγματα τη ζωή μας, αλλά ένα βιβλίο έχει δίνει περισσότερες πληροφορίες. Ο εγκέφαλος αναζητεί πράγματα, εικόνες και βγάζει από το υποσυνείδητο του άνθρωπος όλες αυτές τις εικόνες. Τα περιγράφω στο βιβλίο μου «Η ουσία και η αθανασία της ψυχής» και έχω και το απόσπασμα του Ευαγγελίου που. Στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, ο Θεάνθρωπος μας λέει, το λέω στο έργο μου αυτό, ουσιαστικά τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος για να κερδίσει την αιώνια κρίση, την αιωνιότητα, την αιώνια ζωή. Βλέπουμε λοιπόν και οι φιλόσοφοι μίλησαν για τον έρωτα της ψυχής προς το αγαθό. Εκεί υπάρχει ανώθευτη αγνή αγάπη. Λέμε σήμερα πολλές φορές υπάρχει αγάπη, ανθρώπινη αγάπη μεταξύ των ανθρώπων. Υπάρχει όμως και αγάπη με ιδιοτέλεια. Υπάρχει αγάπη με συμφέρον. Πολλές φορές δεν είναι πάντα η ερωτική αγάπη ή η αγάπη φίλου με φίλου, πάντα αγνή, ανώθευτη. Υπάρχουν και συμφέροντα που πολλές φορές κρύβονται ψεύτικη πίσω. Αγάπη, ψεύτικη αγάπη. Ενώ η αγάπη του μοναχού προς το Θεό, του αληθινού μοναχού προς το Θεό, πραγματικά, του φιλοσόφου, προς το αγαθό, προς το ένα, η αγάπη που δίνει ο ίδιος ο άνθρωπος, η ανθρώπινη ύπαρξη για να ανέβει στο Θεό, εκείνη η πραγματική αγάπη που περιγράφεται, παρουσιάζεται. Μου έχει κάνει εντύπωση στον Πλάτωνα και στον Πλωτίνο που υπάρχει με ένα απόσπασμα των έργων τους που μιλάνε για την χαρά που αισθάνεται η ψυχή όταν έρθει σε επαφή με το αγαθό, με το κάλος, με την ομορφιά. Έτσι λοιπόν κάθε άνθρωπος, και σας δίνω αμέσως το λόγο, τι πρέπει να κάνει, να αναρωτηθεί, τι έχει κάνει για την ψυχή του. Η ψυχή του μέσα σε ποιο πλαίσιο, μέσα σε ποιο περιβάλλον ζει καθημερινά, πώς ταΐζει πνευματικά την ψυχή του, τι κάνει για την ψυχή του και τι ωφέλεια, τι κάνει που στον ελεύθερο χρόνο του για να ωφεληθεί η ψυχή του. Και μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση, επίσης το έχουμε ξαναπεί σε παλαιότερη εκπομπή, ότι όταν πλησίασε κάποιος τον μεγάλο δάσκαλο, τον Σοκράτη, το αιώνιο πρότυπο του δασκάλου, ήθελε να κατηγορήσει έναν από τους μαθητές του. Και πριν προλάβει να πει στον μεγάλο δάσκαλο, τον Σοκράτη, αυτός που ήθελε να πει ένας πολίτης για τον μαθητή του Σοκράτη, ο Σοκράτης του είπε, θέλω πριν μου πεις, να μου πεις το εξής. Αν αυτό που θα μου πεις είναι ωφέλιμο πνευματικά για μένα, αν θα με ωφελείς αν το ακούσω, και δεύτερον, αν έχεις στοιχεία για την κατηγορία για τον μαθητή μου. Έτσι λοιπόν, κύριε Ατζακλή, πείτε μια λέξη και περνάμε στο διάλειμμα, κύριε Ατζακλή. Εγώ θα ήθελα να πω, ναι, πολύ ωραίο αυτό που είπατε. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι η δύναμη τη αμαρτία και η δύναμη τη μετανία, διότι αυτά συγκρούονται. Η αμαρτία με τη μετάνοια συγκρούονται μέσα στον άνθρωπο. Όπως είπατε με τον Σοκράτη, ήταν πολύ ωραίο αυτό. Η
Θα σας πω κάτι άλλο τώρα. Φανταστείτε ένα δηλητήριο τόσο ισχυρό, να δούμε πώς είναι η αμαρτία, δηλαδή τι μεγάλη δύναμη έχει η αμαρτία. Φανταστείτε τη θάλασσα, έτσι, να βρέξει από τον ουρανό ένα δηλητήριο, μια σταγόνα μόνο, να πέσει στη θάλασσα και να κάνει όλη τη θάλασσα της γης πικρή, από αλμυρή να την κάνει πικρή αυτή η σταγόνα. Φανταστείτε τι δύναμη τώρα έχει αυτή η σταγόνα, μια σταγόνα μόνο, να κάνει τη θάλασσα πικρή. Έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια, δεν είναι τρομερή αυτή η δύναμη του δηλητηρίου? Πολύ μεγάλη. Μπράβο. Φανταστείτε τώρα, αυτή είναι η αμαρτία. Αυτή που έδωξε από τον παράδεισο τους ανθρώπους, ναι. Αυτή που έριξε τον διάβολο από πάνω από τον ουρανό, τον έριξε στα καταγόγια. Αυτή είναι λοιπόν η αμαρτία. Ναι, έτσι. Ναι, και τσεκλή. Ναι, πείτε για να πέσουμε στο διάλειμμα. Ναι, ναι, ναι. Ο Θεός όμως για αυτή την αμαρτία που κάναμε, που δηλητηριάσαμε όλα τα ύδατα της γης, τι μας λέει? Μια σταγόνα μετάνοια τώρα θέλω. Η μετάνοια είναι το αντίδοτο της αμαρτίας. Μια σταγόνα μετάνοια πέφτει στη θάλασσα και τη γλυκαίνει από την πικράδα που είχε πέσει από την αμαρτία. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα να πούμε τη δύναμη που έχουν αυτά τα δύο στοιχεία. Η αμαρτία από τη μια μεριά, ναι, και η μετάνοια του ανθρώπου από την άλλη. Περνάμε στο διάλειμμα, κυρία Τζακλή και φίλες και φίλοι, και πανερχόμαστε. Μείνετε κοντά μας, θα πούμε και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. CD και DVD με την Καινή και Παλαιά Διαθήκη. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Τιμές για όλους προσιτές. Ζωοδόχο Πηγή 44 και στο τηλέφωνο 210-380-5539. Επίσης, στο ίδιο βιβλιοπωλείο διατίθεται το βιβλίο του Βασίλη Ατζακλή «Χριστιανισμός και Αρχαία Ελλάδα». Κυρίες και κύριοι, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Επειδή υπάρχουν πολλά ερωτήματα και ρωτάνε για τα DVD του αγαπητού φίλου και συνεργάτη του κυρίου Ατζακλή, να δούμε λοιπόν ένα απόσπασμα τι υπάρχει μέσα αυτά τα DVD που έχει δημιουργήσει ο ίδιος μετά από μακροχρόνια προσπάθεια. Να περάσουμε, κύριε Ατζακλή, να έχετε... 2, 3 και 4 ώρες το καθένα. Βέβαια. Είναι πολλές ώρες. Είπατε και στην προηγούμενη εκπομπή κάποια στοιχεία και για τους φίλους που επιθυμούν μπορούν τώρα να τηλεφωνήσουν στο 210-6832-706. Να δούμε όμως αν έχετε αντίρρηση ένα απόσπασμα από τα δικά σας DVD. Να δούμε λοιπόν. Περνάμε στο απόσπασμα, ένα μικρό μέρος από τα DVD. Για το τι από αυτά θα πάρει ο καθένας. Η ώρα ήταν 9 το πρωί όταν τον σταύρωσαν. Η αιτία της σταύρωσης ήταν γραμμένη σε μια επιγραφή. Ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Μαζί με τον Ιησού, εσύ που θα γκρέμιζες στο ναό και σε 3 μέρες θα τον οικοδομούσες, του έλεγαν, σώσε τον εαυτό σου και κατέβα από το σταυρό. Τον κορόιδευαν επίσης και οι αρχιερείς και οι γραμματείς. Τους άλλους τους έσωσε, λέγανε μεταξύ τους. Τον εαυτό του δεν μπορεί να τον σώσει. Είναι, λέει, ο Μεσσίας. Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες? Μερικοί από τους παρευρισκομένους τ' άκουσαν και είπαν, ακούστε, φωνάζει Μαρία η μητέρα του Ιωσή, παρακολουθούσαν. Ναι, κύριε Τζακλή, να ρωτάνε οι φίλοι πόσες ώρες είναι τα DVD, πόσα είναι συνολικά. Είπαμε είναι στο τηλέφωνο... Πολλές ώρες. Είναι πολλές ώρες. Όρεξη να έχεις να βλέπεις και να ακούς. Ωραίες εικόνες. Αυτές οι εικόνες είναι από το Άγιο Όρος. Το DVD του Ματθαίου είναι 4 ώρες. Ναι. Το DVD του Μάρκου είναι κοντά 2 ώρες, παρά 1/4. Του Ιωάννη πάλι είναι 4 ώρες. Του Λουκά είναι 6 ώρες. Ναι, και είναι σε 2 κομμάτια. Ναι, βλέπουμε τις εικόνες από ναι. το DVD. Οι εικόνες αυτές από το DVD είναι εικόνες της Ορθοδοξίας, από το Άγιον Όρος, από διάφορα μέρη τα οποία είναι πάρα πολλές εικόνες. Τώρα είναι λίγες αυτές οι εικόνες. Τα φτιάξετε όλα μόνος σας, έτσι? Δηλαδή είναι μια. Ναι, προσπαθήσαμε, όχι με συνεργάτες. Με συνεργάτες. Είναι... Με την κυρία Μουστάκα πολυ... και με άλλους, ας πούμε. Πολιτή πίσω προσπάθεια, γιατί για να φτιαχτεί, να βάλετε εικόνες. Ναι, και ναι. διαβάζετε και είναι μέσα μια από μετάφραση. Δεκαετίας. Αν δεν κάνω λάθος, είναι μετάφραση υπάρχει σε όλα τα DVD. Είναι βέβαια, σε γλώσσα, βέβαια, δηλαδή κατανοητή. Γιατί κατανοητή γλώσσα. Πολλοί ρωτάνε, μα θα τα καταλάβουμε. Ναι, ναι. Τι περιλαμβάνει το αρχαίο κείμενο, αν η μετάφραση θα διαβάζετε εσείς και έχετε και ωραία φωνή, έτσι. Τέλος πάντων. Δίνετε ιδιαίτερη βαρύτητα στο κείμενο. Προσπάθησα και εγώ να δώσω κάτι, ας πούμε, περισσότερο έτσι και πάλι. Και
Τώρα θέλουμε να τα δει ο κόσμος. Έχουν παραγγείλει πάρα πολλοί άνθρωποι και έχουν πάει και σε τηλεοράσεις στην Ελλάδα, σε διάφορα μέρη της Ελλάδος. Στην Καστοριά, στη Φλόρινα, σε διάφορα μέρη. Είναι της σε πολύ χαμηλή τιμή, κύριε Ατζακλή. Τα αφήνουμε πάντα έτσι σε χαμηλή τιμή για να μπορεί ο κόσμος να τα παίρνει. Να τα παίρνει γιατί, επειδή μιλάμε σήμερα για ψυχή, βλέπουμε την διαφορά των εικόνων. Αν δούμε αυτές τις εικόνες που βλέπουμε τώρα που είδαμε, από όπου διάφορες άλλες εικόνες παρουσιάζονται σε διάφορες άλλες ταινίες, διάφορα θεάματα που πολλές φορές τραυματίζουν ή δημιουργούν ψυχικά τραύματα στις ψυχές μας. Εδώ είναι άλλες εικόνες. Βλέπετε ο εγκέφαλος, γιατί μέσα μας έχουμε συναισθήματα, έχουμε το πνεύμα, έχουμε τη γνώση, έχουμε τη συνείδηση και έχουμε τη μεγάλη διαφορά και από τα άλλα ζώα που βρίσκονται μέσα στο φυσικό περιβάλλον. Και θυμούμε μάλιστα αυτό που είχε πει και ο γέροντας Πορφύριος όταν τον ρώτησαν για τα ζώα, ότι θα πρέπει να μην τα κακομεταχειριζόμαστε, διότι αυτά, λέει, δεν έχουν αιώνια ζωή, δεν έχουν μια δεύτερη ζωή. Εμείς οι άνθρωποι, στο πέρασμα αυτό, την αξιοποίηση του χρόνου μας, όπως το λέω και στο βιβλίο «Η ουσία και η αθανασία της ψυχής», το καινούργιο αυτό βιβλίο που είδαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, το βλέπουμε και τώρα, που μιλάω και λέω στην 138 αυτού του βιβλίου, ότι λέω στο τέλος της σελίδος ότι η στάση προς τον συνάνθρωπο δείχνει την εσωτερικότητα του ανθρώπου και γι' αυτό είναι το κριτήριο της κρίσεως κατά τη δευτέρα παρουσία, πόσο σεβόμαστε τους άλλους, τα συναισθήματα που μας γεννιούνται. Άρα οι όμορφες εικόνες δημιουργούν και όμορφα συναισθήματα. Άρα η ανάγνωση βιβλίων, το να διαβάζουμε βιβλία στα παιδιά μας, στους οικείους μας, μας βοηθούν πολλές φορές και να δούμε και λίγο πριν περάσουμε αμέσως τον φίλο τον κύριο Ατζακλή, τον συνοδοιπόρο, να δούμε τα επόμενα βιβλία. Είπαμε η έννοια του χρόνου, φύσικες οι οποίοι στον Πλοτίνο, Πλάτωνας, Αριστοτέλης, Σοκράτης, το αιώνιο πρότυπο του δασκάλου, μίλησε για την υπακοή στις αρχές, στις ειδικές αξίες. Οι ειδικές αξίες, οι αρχές είναι αυτό που μας βοηθούν και μας καταδεικνύουν ότι είμαστε άνθρωποι. Και προχωρώντας, και πάμε μισό λεπτό εσάς και Ατζακλή, αρχαία φιλοσοφία και πατερική θεολογία. Το επόμενο βιβλίο μιλάει για τα θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας. Τέλος, βλέπουμε τα πονήματα, τα δημιουργήματα του κυρίου Ατζακλή. Το πρώτο βιβλίο, Αρχαία Ελλάδα και Χριστιανισμός. Το επόμενο βιβλίο, Υδροχωριστές, Παγκοσμιοποίηση, Οικουμενικότητα. Το επόμενο βιβλίο μιλάει για τις προφητείες, για τη συντέλεια του κόσμου. Και τέλος, Αναγέννηση, πώς μπορεί να αναμορφωθεί ο άνθρωπος πνευματικά, μιλάει συνεχώς για μετάνοια ο κ. Ατζακλής. Και όλα αυτά μπορείτε να ρωτήσετε πληροφορίες στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Υπάρχει ένα μεγάλο πακέτο προσφορών, είναι πολλά τα βιβλία και άλλα βιβλία δωρεάν για όποιον πάρει κάποιο ή κάποια από αυτά τα βιβλία. Γιατί την αναμόρφωση του ανθρώπου την πρεσβεύει και ο Πλοτίνος, όπως είδαμε και νωρίτερα. Ο Πλοτίνος μας μίλησε ότι μέσα από τα μυστήρια, μέσα από την ιεροτελεστία, η ιεροτελουργία, αυτό που τελείται ουσιαστικά μέσα από την τέλεση των μυστηρίων, μπορεί ο άνθρωπος να βγάλει κάθε τι υλικό που τον επιβαρύνει. Στην θέωση του ανθρώπου, όπως είμαστε στην προηγούμενη εκπομπή, σε αυτή την εκπομπή, που λέμε και σήμερα, είναι να ανέβει. Αν όμως είμαστε υλικά δεμένοι, σωματικά δεμένοι, δεν μπορούμε να ανέβουμε, κύριε Ατζακλή. Άρα η ταπείνωση, οι αξίες, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος μας βοηθούν να ανέβουμε, να γίνουν κατά χάρη μικροί θεοί, αλλά έχουμε την ανάγκη του ίδιου του Θεού για να το καταφέρουμε αυτό. Ναι, κύριε Ατζακλή, κάτι σημαντικό θέλετε να πείτε, σας ακούμε. Θα ήθελα πάλι ένα κομματάκι από το Ευαγγέλιο να διαβάσουμε. Ναι, κύριε Ατζακλή. Και πώς ξεγελιέται ο άνθρωπος όταν δεν σκέφτεται με την σκέψη του Ευαγγελίου, έτσι. Είχαμε πει την ιστορία με τον Ταξιτζή και με τη Σοφία και μας παρακαλέσανε πολύ. Ναι, αυτό θα το έλεγα και εγώ, ήσασταν στο μυαλό μου. Εγώ μπορώ να σας την πω μέσα σε δύο λεπτά. Ναι, βέβαια να την πείτε, γιατί μας ρωτάνε πάρα πολλοί φίλοι. Ναι. Λοιπόν, αυτή την ιστορία. Έφερε ένας ταξιτζής μια κοπέλα από το αεροδρόμιο. Ναι. Λέγεται Σοφία. Φτάσανε στην περιοχή που έμενε η κοπέλα, κάπου στην Καλυθέα. Και μίλησαν εδώ μεταξύ, πολλή ώρα μέσα στο ταξί, κάνει 3-4 να έρθει από το αυτό. Είχαν πει διάφορα θέματα, διάφορα πολλά πράγματα. Τι, πώς συζητάνε οι άνθρωποι έτσι, όταν βρίσκονται σε ένα χώρο, δεν κάθονται μουγγί, ας πούμε, συνήθως, αλλά λένε 5 πράγματα. Και όταν έφτασε λοιπόν να πληρώσει, είχε μόνο 20 ευρώ. Λείπανε 15 ευρώ, ήταν 35 η διαδρομή. Και είπε ο ταξιτζής, το περιμένω, λέει, να πάτε να μου φέρετε τα υπόλοιπα. Εντάξει, δεν υπάρχει, ανθρώπινο είναι κλπ. Λέει η Σοφία, θα πάω επάνω. Στο δεύτερο όροφο είμαι και θα σας φέρω 15 ευρώ, περιμένετε 2 λεπτά και ξανακατεβαίνω. Αλλά πήγε πάνω και δεν ξανακατέβηκε.
Περίμενε ο ταξιτζής 5 λεπτά, 10 λεπτά, δεν ξανακατέβηκε. Πάει λοιπόν επάνω ο ταξιτζής, χτυπάει την πόρτα, αυτή που υπέθεσε ότι του είχε πει η κοπέλα ότι είναι με το όνομά της, και βγαίνει μια κυρία. Λέει, χαίρετε, χαίρετε. Τι θέλετε, κύριε? Λέει, κοιτάξτε, εγώ είμαι ο ταξιτζής που έφερα τη Σοφία από το αεροδρόμιο και θα ήθελα να μου δώσει 15 ευρώ για να φύγω, γιατί και εγώ το μεροκάματο κοιτάω, κυρία μου, κλπ. Η γυναίκα λέει, τι φέρατε τη Σοφία από το αεροδρόμιο? Λέει, μάλιστα, έφερα τη Σοφία από το αεροδρόμιο. Ω Θεέ μου, κάνει αυτή, πιάνει το κεφάλι έτσι και μπαίνει μέσα στο σπίτι τρέχοντας. Πέφτει σε ένα καναπέ και αρχίζει και κλαίει. Ο άντρας της που ήταν μέσα δεν κατάλαβε τι γίνεται, βγήκε στην πόρτα και λέει στον ταξιτζή, ποιος είστε, κύριε, τι θέλετε, τι έγινε εδώ, γιατί κλαίει η γυναίκα μου και αυτό. Έφερα τη Σοφία, την κόρη σας από το αεροδρόμιο, τη Σοφία, και μου μένει να μου δώσει 15 ευρώ για να σηκωθώ να φύγω. Σας παρακαλώ λοιπόν, δώστε μου αυτά τα λεφτά να φύγω, να μην σας ενοχλήσω άλλο. Έλα εδώ ρε παιδάκι μου, του λέει αυτός. Έφερε τη Σοφία από το αεροδρόμιο. Να η Σοφία. Και του δείχνει μια φωτογραφία που η Σοφία και πεθάνει εδώ και ένα χρόνο σε αυτοκινηστικό δυστύχημα. Αυτός δεν το πιστεύει. Ναι, ανοίγει πόρτες, ανοίγει πόρτες στο μπάνιο, ναι. Πάει από εδώ και από εκεί και φωνάζει Σοφία, 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 ξέροντας ότι η Σοφία είναι μέσα. Δεν βρίσκει όμως τη Σοφία εκεί. Βλέπει τους άλλους να κλαίνε και σου λέει, εδώ πέρα δεν μπορεί να παίζεται θέατρο για 15 ευρώ τώρα αυτοί οι άνθρωποι να κλαίνε εκεί και να σπαράζουν σε έναν καναπέ και η Σοφία να είναι σε φωτογραφία δίπλα. Λέει, τι να σας πω, λέει. Κάθισε και αυτός εκεί πέρα σκεφτικός και τους κοίταγε. Λέει, τι να σας πω. Να σας πω ότι εγώ μίλαγα με τη Σοφία μία ώρα περίπου και μου είπε ότι εσείς έχετε δωμάτια νοικιαζόμενα και τα νοικιάζετε σε ένα νησί. Δεν είναι έτσι, ναι. Εσείς, κυρία, είσαστε από την Πάρο και έχετε εκεί πέρα κάποια οικογενειακά αυτά να χωρίσετε με τα αδέρφια σας κλπ. Δεν είναι έτσι. Ναι, λέει αυτό. Πώς τα ξέρω όλα αυτά εγώ αν δεν είχα φέρει τη Σοφία από το αεροδρόμιο? Τέλος πάντων, ο ταξιτζής πήγε μετά από 2-3 μέρες πήγε στην κηδεία της Σοφίας. Στο ετήσιο. Ναι. Πέστε το. Μνημόσυνο. Στο ετήσιο μνημόσυνο της Σοφίας. Ναι. Πήγε λοιπόν εκεί και έλεγε την ιστορία. Την πώς ιστορία, ήταν η ναι, Σοφία. Ναι. Μάλιστα του είπε ότι η Σοφία ήταν διαφορετική, λιγάκι από τη φωτογραφία. Ήταν με γκρίζα μάτια, με γυαλάκια, με ένα ταγεράκι, ας πούμε, με τακούνι χαμηλό. Εύχαρη κοπέλα, εύχαρη και λοιπά, γελαστή και λοιπά. Όλα τα έλεγε στην εντέλεια σαν να την είχε γνωρίσει. Και ρωτάμε τώρα εμείς γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Ήθελε ο Θεός να ταράξει τώρα τις συνειδήσεις των γονέων του, των γονέων της Σοφίας, με το να τη φέρει από τον άλλο κόσμο? Γιατί έγινε? Και εκείνη η απάντηση που βρήκα εγώ να δώσω, δεν ξέρω αν υπάρχει και καλύτερη απάντηση, μακάρι ευχαρίστως να ακούσω μια καλύτερη απάντηση και να τη δεχτώ, είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν πιστεύουν ότι υπάρχει μεταθάνατο ζωή και ο Θεός τους φέρνει αποδείξεις και τους λέει να. Να που ήρθε ένας από τον άλλο κόσμο που τον είδε ένας συνάνθρωπος και που πήγε εκεί πέρα σε αυτό το σπίτι και το είπε στους γονείς της και λοιπά. Και έτσι μας δίνει ο Θεός πάντοτε όταν του ζητάμε και τον ερωτάμε αποδείξεις και της υπάρξεώς του αλλά και του σχεδίου που έχει τελικά για να σώσει την ανθρωπότητα, διότι ο Θεός μας αγαπάει και θέλει να μας σώσει. Εμείς δεν αγαπάμε τον εαυτό μας και δεν πηγαίνουμε κοντά στο Θεό. Λέγαμε για την αμαρτία, κύριε Φουντουλάκη, ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι. Βεβαίως, κύριε Τζακλή, μιλήσατε για μεταθάνατο ζωή, κάτι που περιγράφω στο βιβλίο Η ουσία για θανασία της ψυχής, το πέρασμα αυτό. Παρά τους και η κόλαση, φίλες και φίλοι, επειδή μιλάμε για ψυχή, είναι πνευματικές καταστάσεις. Δεν έχουν να κάνουν με υλικά πεπραγμένα, με υλική ευδαιμονία, όπως βλέπουμε σε κάποιες άλλες θρησκείες. Είναι πνευματικές καταστάσεις, είναι οι ενοχές, οι τύψεις, η ομορφιά, το κάλλος, όταν βρισκόμαστε πολλές φορές στο φως κτλ. Σε καυτές περιπτώσεις αισθανόμαστε και δονείται από αγαλίαση. Βλέπουμε ότι στα κείμενα των φιλοσόφων το ζήτημα της ψυχής διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Η αγωνία του ανθρώπου, όπως περιγράφεται στις εξομολογίες του Ιερού Αυγουστίνου, ότι η ψυχή θέλει και νοσταλγεί την αιώνια αγάπη του δημιουργού. Τον έρωτα αυτό, όπως βλέπουμε στο Συμπόσιο του Πλάτωνα. Άρα η ανθρώπινη ψυχή αισθάνεται και έχει ένα έρωτα προς το αιώνιο αρχέτυπο, προς το δημιουργό. Άρα λοιπόν πρέπει να σκεφτούμε, να αναρωτηθούμε όλοι τι έχουμε κάνει, τι κάνουμε, πού βρισκόμαστε στην ηλικία μας, τι έχουμε κάνει στο παρελθόν μας, τι κάνουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον, πού στοχεύουμε, ποιες είναι οι κλήσεις μας,
τα χαρίσματά μας για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα. Γιατί πολλές φορές περνάει ο χρόνος και δεν γνωρίζουμε πού πηγαίνουμε, πού βαδίζουμε, πού πορευόμαστε. Γιατί η εκπομπή έχει σαν σκοπό και να προβληματίσει και να μεταδώσει κάποιες γνώσεις των φιλοσόφων και του Ιερού Ευαγγελίου, αλλά και να ξαναφέρει πάλι την ελπίδα, το χαμόγελο στα χείλη μας, όλοι μαζί να συνεργαστούμε. Και η συνεργασία αυτή με τον κ. Ατζακλή κρατάει πολλά χρόνια και ευελπιστούμε να κρατήσει και άλλα χρόνια, να είμαστε καλά, να μεταδώσουμε τις αλήθειες των μεγάλων φιλοσόφων, γιατί ξεκινώντας όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαστε με τα ιερά αυτά κείμενα και τα κείμενα των φιλοσόφων και ασχολούμαστε με τους γίγαντες του πνεύματος, είδαμε τη σοφία της φιλοσοφίας και τη σοφία. Βλέπουμε και τα άλλα βιβλία. Μπορείτε τώρα, αν τηλεφωνήσετε στο 210-632-706, μπορείτε να πετύχετε μοναδική στιγμή προσφορά ουσιαστικά και να αποκτήσετε και αυτά τα βιβλία που βλέπετε στις οθόνες σας και άλλα πολλά βιβλία σαν δώρο. Δίνουμε δώρα συνεχώς αυτήν την εκπομπή και έχει να κάνει με συνάρτηση, συνδυασμό αυτών των βιβλίων των δικών μου, του κυρίου Ατζακλή και άλλων δώρων. Που και αν κάποιος επιθυμεί να διαφημίσει, κύριε Ατζακλή, το κατάστημά του, την επιχείρησή του, με χαμηλές τιμές, γιατί εδώ πέρα ουσιαστικά δεν έχουμε κάποιο κέρδος σε εθελοντική βάση. Όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούμε να κρατήσουμε τα δεδομένα της εκπομπής. Κάποιος επιθυμεί μπορεί να το κάνει τώρα, για να δούμε ότι το σημαντικό σε όλες τις περιπτώσεις είναι η συνεργασία, η αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων. Ναι, κύριε Ατζακλή, κάτι θέλετε να πείτε? Εγώ θα ήθελα να σας διαβάσω ένα κομματάκι από τον Ηλία Μηνιάτη, πώς περιγράφει εκείνον τον Ιωσήφ, ο οποίος ήταν στην Αίγυπτο και πώς απέφυγε την αμαρτία. Ναι, και με τι σοφροσύνη, ας πούμε, σκέφτηκε τα πάντα, τι μπορεί να πάθει, τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να αυτά, και έπραξε, ας πούμε, ενώ ήταν και νέος άνθρωπος και οπωσδήποτε είχε κάποια ερίσματα. Είχε και ελαφρυντικά να πει ότι είναι η γυναίκα του αυτού με ξανάγκασε και πήγα μαζί της κλπ. Όμως δεν το έκανε αυτός. Λέει, πουλημένος από τους αδερφούς του και αγορασμένος από κάποιον, από κάποιους πραγματευτές της Ισραηλίτες, ο Ιωσήφ εξαγοράστηκε στην Αίγυπτο από τον άρχοντα Πετεφρή, τον ευνούχο του αρχιμαγείρου του βασιλείου Φαραώ, ο οποίος κατ' ευδοκίαν Θεού τον εγκατέστησε οικονόμο και επιστάτη των υπαρχών του. Αλλά επειδή ο Ιωσήφ ήταν πάγκαλος στην όψη, ήταν ωραίος δηλαδή νέος, απάνω του άναψε σατανικό έρωτα η γυναίκα του Πετεφρή, έτσι, και ζήτησε να κοιμηθεί μαζί του. Στα παρακάλια και τα ταξίματα και τις κολακίες της Αιγύπτιας, Εύας, ξέρετε τι αποκρίθηκε ο σοφρονέστατος Ιωσήφ. Εγώ, είπε, είμαι σκλάβος του άντρας σου και αφεντικό μου που με εξαγόρασε. Εγώ ήμουν φτωχός και με πλούτησε αυτός. Εγώ ήμουν ξένος και με εμπιστεύτηκε στα χέρια του. Μου εμπιστεύτηκε σε μένα όλα τα υπάρχοντά του, εκτός από σένα τη γυναίκα του. Όλα αυτά είναι το έλεος του Θεού που προσκυνώ. Και πώς είναι δυνατόν να δείξω τόση αχαριστία στον αφέντη μου και να κάνω τέτοια αμαρτία προς το Θεό μου? Πώς δύναμε πίσω το ρήμα τούτο αμαρτής εναντίον του Θεού? Δηλαδή τα σκέφτηκε όλα τι έπρεπε να κάνει. Ιωσήφ, σκέψου, συγγνώμη, καλά τη δουλειά σου. Συλλογή σου το όφελό σου, είσαι νέος, είσαι όμορφος. Νεότης και ομορφιά είναι δύο μεγάλες προφάσεις, δύο δυνατές απολογίες σε τέτοιους πειρασμούς. Είσαι δούλος. Αν συμβιβαστείς, όλη η ευτυχία του αφέντη σου είναι δική σου. Καλά. Μα πώς μπορώ να αμαρτήσω απέναντι στο Θεό? Έχει και το Θεό και τους ανθρώπους που δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Στοχά σου πως αν η αγάπη που σου έχει αυτή η γυναίκα αλλάξει σε οργή, εσύ είσαι χαμένος. Αν δεν ικανοποιήσεις τον πόθο της, να φοβάσαι τη συκοφαντία της. Αν καταφρονήσεις το δωμάτιό της, σε αναμένει φυλακή. Και τι λέει ο Ιωσήφ? Όλα αυτά τα σκέφτηκα, λέει, περάσανε το μυαλό μου αστραπιαία. Αλλά πώς μπορώ να αμαρτήσω εναντίον του Θεού? Σκεφτόταν το Θεό πάνω απ' όλα, που είχε πει ότι ου μιχεύσεις, έτσι, δεν θα πας με τη γυναίκα του άλλου. Έστω και αν αυτή θέλει, εσύ πρέπει να αντισταθείς. Σου φαίνεται τάχα αδύνατο το πράγμα? Θα μείνει κρυφό, του λέει αυτή. Δεν θα μας βλέπει κανείς. Δεν θα σε εξετάσει κανένας, θα φροντίσω εγώ. Το ξέρω, λέει ο Ιωσήφ, αλλά με βλέπει και με κρίνει ο Θεός που λατρεύω. Καταλάβατε δηλαδή ο άνθρωπος πώς βλέπει τα πράγματα, εκείνος ο οποίος σέβεται και αγαπάει το Θεό. Δεν βλέπει μόνο τα ανθρώπινα, γιατί μπορεί ο ανθρώπινος να σου λέει, άντε ρε βλάκα πήγαινε, κάνε το αυτό να πούμε, μίχευσε, κλέψε, κάνε να πούμε. Εσύ πρέπει να έχεις δικό σου τιμόνι και να σκέφτεσαι τις συνέπειες. Τι μου λέει αυτός τώρα να κάνω, να κλέψω, να γίνω κλέφτης, να πάω φυλακή για 1.000 ευρώ, ξέρω εγώ, που θα βρω να πάρω, ας πούμε, να μείνω στη φυλακή 3 χρόνια. Τι είναι αυτά τα πράγματα?
Είναι, πρέπει ο άνθρωπος να εξαιρεθεί σόφρονα, γιατί πολλές είναι οι the challenge, πώς θα το πούμε. Ναι, ναι, για ζαχλή. Είναι πολλές οι ευκαιρίες, ευκαιρίες, ναι, αμαρτίας που δίνονται σε έναν άνθρωπο. Βλέπουμε και τα έργα σας και για ζαχλή αυτή τη στιγμή, ναι. Ναι, εντάξει. Είναι πολλές οι ευκαιρίες της αμαρτίας που δίνονται σε έναν άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος αυτός πρέπει να είναι σόφρον και να κοιτάξει τι τον συμφέρει να κάνει. Ναι. Δεν θα πάει με τη συμμορία να κλέψει. Δεν θα πάει με τους φίλους του να πάρει ναρκωτικά. Γιατί τα ναρκωτικά μέσα σε μια 7ετία, 10ετία θα τον φέρουν στο θάνατο. Είναι de facto αυτό το πράγμα. Είναι παγκόσμια στατιστική. Τα ναρκωτικά, αν τα πάρεις 20 χρονών, 27 έχεις πεθάνει. Αν τα πάρεις 23, έχεις πεθάνει στα 30. Άμα τα πάρεις 30, στα 37. Ναι, 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 λέτε, κατάλαβα. Καταλαβαίνετε. Δεν είναι εύκολα η πράγματα αυτά. Η σύνεση λοιπόν πρέπει να υπάρχει. Η σύνεση πρέπει να υπάρχει και ο νόμος του Θεού μέσα που να μας ελέγχει. Να μας ελέγχει, αυτό είναι η δική μας αρχή. Θέλετε κάτι άλλο να πείτε από αυτά τα θεολογικά λόγια που λέτε? Θέλω να πω ότι τέτοιες συνετοί υπήρξαν και οι επαναστάτες του 21. Ναι. Οι οποίοι, όπως είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, δύο ιδανικά. Την ιστορία της Ελλάδος και την Ορθοδοξία. Είπανε ο Κολοκοτρώνης ότι πολεμήσαμε για την πίστη του Χριστού, την Αγία και της Πατρίδας, την Ελευθερία. Γιατί σήμερα, κύριε Φουντουλάκη, δεν μιλάνε και δεν λένε ότι ο Κολοκοτρώνης ήταν πιστός και ότι ήταν θεοφοβούμενος άνθρωπος και ήταν άνθρωπος προσευχής και δεν παραμέριζε τη θρησκεία για να υπερτονίσει το αίσθημα της αγάπης της πατρίδος. Αλλά ο Κολοκοτρώνης μας είναι το δικαίωμα να πούμε ότι όποιος δεν αγαπάει το Θεό, δεν αγαπάει ούτε και την πατρίδα του. Κακά τα ψέματα. Αυτοί που κάνουν τους πατριώτες, αλλά δεν αγαπάνε το Θεό, είναι ψεύτο πατριώτες. Ναι, ναι, ναι. Γιατί αυτά πάνε μαζί πακέτο. Το εν τρισύνη σύνταγμα τι γράφει? Εις του Χριστού την πίστη την Αγία και στις πατρίδες την ελευθερία επήραμε τα όπλα εμείς οι κλέφτες και αρματολοί. Μην ξεχνάμε εξάλλου, ναι για Ζακλή, μισό λεπτάκι, ναι. Μην ξεχνάμε, λέω εξάλλου, ότι αν δεν έχουμε νόημα στη ζωή μας, αν δεν έχουμε στόχο, σκοπό, όπως το είπαμε και στην προηγούμενη Κυριακή, στην προηγούμενη εκπομπή, δεν μπορούμε να ζήσουμε με χαρά, με ευτυχία, με ικανοποίηση. Έρθουμε σε ένα σημείο, σε αδιέξοδο που δεν θα ξέρουμε τι θα κάνουμε. Άρα ο στόχος, ο σκοπός, την αναζήτηση, το περιγράφω στο έργο μου «Ουσία και Αθανασία της ψυχής», την αναζήτηση του ανθρώπου. Πώς αναζητάει ο άνθρωπος για να φτάσει στην Ιθάκη του, για να φτάσει στον προορισμό του, τις δυσκολίες, τις καταστάσεις, τους πειρασμούς του, όπως είπατε νωρίτερα, τη σύνεση που πρέπει να καταδείξουμε. Γιατί οι αρετές μέσα από το φιλοσοφικό κόσμο έχουν να κάνουν και με την αφοβία του ανθρώπου απέναντι στους πειρασμούς, απέναντι στο θάνατο, στην γενναιότητα. Βλέπουμε ότι οι λέξεις έχουν αλλάξει και σημασία. Παλαιότερα, όπως λέω στα έργα μου, ουσιαστικά ότι αγαθός, εννοούσαμε τον γενναίο, τον Ανδρείο, καλός, ήταν καλός άνθρωπος και γενναίος άνθρωπος και είχε γενναιότητα ψυχής, αρετών. Σήμερα λέμε ότι αυτός είναι αγαθός και έχει μια διαφορετική σημασία, εννοούμε νοητικά ότι δεν είναι και πολύ έξυπνος. Όλα αυτά λοιπόν, να δούμε την περιπλάνηση του ταξίδι του ανθρώπου. Λέμε συνεχώς ότι ένα βιβλίο μας ταξιδεύει, γεμίζει πληροφορίες. Βλέπουμε τη ζωή διαφορετικά, οριμάζουμε πνευματικά, ανοίγει το μυαλό μας, έχουμε κριτική σκέψη. Η κριτική σκέψη είναι το μεγάλο ζητούμενο. Να σκεφτόμαστε, να κρίνουμε τα γεγονότα της καθημερινότητάς μας, να βλέπουμε το άσχημο, το καλό και το κακό. Να διακρίνουμε. Αν έχουμε κριτική σκέψη, ό,τι μας λένε, αυτό θα κάνουμε και αυτό θα ακολουθούμε. Ναι, κύριε Τσακλή, θέλετε κάτι να πείτε? Ναι, ακόμα. Ήθελα να πω ότι στην άλλη εκπομπή θα δείξουμε τους αγαπητούς φίλους περισσότερα από τον DVD. Βεβαίως. Γιατί τώρα κάπως προχείρος το φέραμε εδώ στο σταθμό και έχει δίκιο ο σκηνοθέτης που δεν μπόρεσε να το αξιοποιήσει όσο έπρεπε. Ναι, επαναλάβουμε λοιπόν πόσα DVD είναι, πόσες ώρες είναι. Είναι κάμποσες ώρες, είπαμε, είναι πάρα πολλές ώρες. Είναι 22 DVD από 4 κατά μέσον όρο ώρες το καθένα, αλλά ας μην πελαγώνουμε σε πολλά. Ας πάρουμε ένα και ας το ακούσουμε από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, όσο μπορούμε να ακούσουμε, 2-3 ώρες και μετά συνεχίζουμε και το απόγευμα. Έτσι γίνεται. Γιατί αν πάρεις πολλά μαζί αυτά. Ξέρετε, αυτό σκέφτομαι. Αυτό που λέτε είναι σημαντικό. Πολλές φορές κουραζόμαστε να διαβάζουμε. Άρα το να δούμε είναι πιο εύκολο από το να καθίσουμε να διαβάζουμε. Εύκολο. Γιατί ο άνθρωπος σήμερα της τεχνολογίας περισσότερο του αρέσει η εικόνα να το δει κάτι παρά να κάτσει να διαβάσει ένα βιβλίο και να καθίσει προσιλωμένος κάπου. Και τα δύο χρειάζονται. Χρειάζονται και τα δύο. Όχι, το λέμε και πρακτικά. Άλλη μαγεία έχει το βιβλίο. Σαφώς. Και άλλο η εικόνα. Άρα η εικόνα βοηθάει, κυρίες και φίλοι,
να δούμε κάτι να γεμίσει και η ψυχή μας. Το βιβλίο είναι σημαντικό. Είπαμε τα ωφέλη του βιβλίου και σήμερα και την προηγούμενη φορά ότι μας βοηθούν και είναι πολλά τα πλεονεκτήματα. Αν γνωρίζαμε την ωφέλεια, θα διαβάζαμε, θα γεμίζαμε τις μπαταρίες ψυχής μας, για να το πούμε πρακτικά. Γιατί ο άνθρωπος αυτό είναι. Έχει γνώση, είναι συνέστημα, έχει νόηση, έχει πνεύμα, επικοινωνεί το πνεύμα του με το ίδιο το Θεό. Οι φιλόσοφοι μίλησαν για την ψυχή. Ο Αριστοτέλης ήταν ο επιστήμον μεγάλος, μίλησε μέσα από τα έργα του για την ψυχή του ανθρώπου. Ο Πλάτων μίλησε τα επίπεδα της ψυχής. Έχουμε λοιπόν θησαυρούς μέσα από την ψυχή και όλα αυτά τα πήρα τη μετάφραση, την ερμηνεία, ανάλυση, κριτική σκέψη, ήρθα στο σήμερα και πάντρεψα το παρελθόν με το μέλλον στο βιβλίο αυτό που με ικανοποιεί. Παρουσιάζουμε λοιπόν σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση το βιβλίο μου «Η ουσία και η αθανασία της ψυχής», που το βλέπουμε συνεχώς. Να πούμε για άλλο ένα άλλο τέκνο της επαναστάσεως, που σε αυτόν οφείλουμε πάρα πολλά και είναι λίγο, δεν τον έχουμε εκτιμήσει τόσο πολύ. Είναι ο στρατηγός Μακρυγιάννης. Ναι, βέβαια. Ο στρατηγός Μακρυγιάννης. Αυτός μαζί με τον Δεριγνή συζητάγανε τον Εγγλέζο, τον Γάλλο τον Δεριγνή, και του είπε ο Δεριγνής ότι η θέση σας είναι ασθενής. Οι Τούρκοι είναι 5-6 φορές περισσότεροι από εσάς. Θα ιτηθείτε. Μην επιχειρήσει, στρατηγέ Μακρυγιάννη, να δώσεις μάχη σε αυτό το σημείο. Και ο Μακρυγιάννης του είπε, άκουσε αγαπητέ στρατηγέ Δεριγνή, ξέρουμε ότι είμαστε σε ασθενείς θέσεις. Αλλά ο Θεός που πιστεύουμε θα μας βοηθήσει και θα νικήσουμε. Και πράγματι ενίκησαν. Αλλά ο Μακρυγιάννης, κύριε Φουντουλάκη, είχε κάνει στα πόδια του, λέει, στα γόνατά του είχε κάλος. Γιατί κάθε τόσο γονάτιζε και παρακαλούσε τον Χριστό και την Παναγία για να νικήσουν στις μάχες. Με τις προσευχές του αγωνιζόταν και συγχρόνως με τα όπλα. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζονται και τα υλικά όπλα, αλλά και τα πνευματικά όπλα για να μπορέσει ο άνθρωπος να ξεφύγει από τις δυσκολίες και να κερδίσει τον πόλεμο. Σήμερα μας κάνουν ένα πόλεμο και ας πάρουμε αρχές από τον Μακρυγιάννη και τον Κολοκοτρώνη, πώς πολεμούσαν με την πίστη του Χριστού την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Ευχαριστήσουμε τα ιδανικά. Τον κύριο Ατζακλή, ο σκηνοθέτης, να μας δείξει το πακέτο της προσφοράς στα βιβλία μας, στα βιβλία του αγαπητού φίλου του κύριου Ατζακλή, του συνοδοιπόρου, που εδώ κάθε Κυριακή στις 10.30 το βράδυ δίνουμε την πνευματική μάχη και παρουσιάζουμε θέματα φιλοσοφίας, ψυχολογίας και θεολογίας, η ουσία και η αθανασία της ψυχής, το καινούργιο βιβλίο, σε μια έκδοση βελτιωμένη, επαυξημένη, με ένα διαφορετικό εξώφυλλο. Θα θυμόσαστε τις προηγούμενες εκπομπές, με ένα διαφορετικό εξώφυλλο, με μια διαφορετική νοοτροπία στο έργο αυτό. Η έννοια του χρόνου. Το επόμενο βιβλίο, Φύση και Σιωπή στον Πλωτίνο. Το επόμενο βιβλίο, Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία και Πατερική Θεολογία. Θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας. Τα βιβλία του κ. Ατζακλή. Ξεκινάμε. Αρχαία Ελλάδα και Χριστιανισμός. Ιδιόφθη κόσμο. Υδροχωριστές. Παγκοσμιοποίηση. Οικουμενική κίνηση. Επόμενο βιβλίο. Οι προφητείες που υπάρχουν στην τέλεια του κόσμου. Τι λέει μέσα ο Θεάνθρωπος. Αναγέννηση. Αναμόρφωση του ανθρώπου. Τέλος, όποιος επιθυμεί να διαφημιστεί, να προβληθεί, μπορεί να το κάνει τώρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο της σκέψης, εργασία του, τις ιδέες του, του καταστημάτου του, την επιχείρησή του, στο τηλέφωνο που βλέπετε, σε χαμηλές τιμές. Αν κάποιος αγοράσει όλο αυτό το πακέτο προσφοράς με ειδική τιμή και άλλα βιβλία δωρεάν, βιβλία έκπληξη που θα ενημερωθείτε τώρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, γιατί τελειώσαμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο για τη σημερινή εκπομπή. Και όποιος επιθυμεί να θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας, θέλοντας να μας πει κάτι σοβαρό, μπορεί να το κάνει δίνοντας τα στοιχεία, το τηλέφωνό του, τις πληροφορίες του. Εδώ ο γιατρός της Γενικής Ιατρικής, ο κ. Ατζακλής, ο Βασίλης, και εγώ μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Να είστε καλά, ευχαριστίες. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ναι, στον κύριο Ατζακλή εδώ. Θα το πούμε την άλλη φορά κάτι. Ναι, ξέρω, αυτά είναι ανοιχτά του κ. Ατζακλή. Σας ευχαριστούμε που και πάλι ήμασταν μαζί σήμερα. Για να πούμε έτσι, πιστεύουμε, όμορφα, επικοδομητικά, πνευματικά θέματα. Να είστε καλά. Δείτε την ερχόμενη Παρασκευή στις 2 τη νύχτα, την εκπομπή αυτή στην επανάληψη, και καινούργια εκπομπή θα έχουμε την ερχόμενη Κυριακή στις 10.30 το βράδυ με τις 11.30. Κρατήστε όμως το τηλέφωνο της επικοινωνίας, αν θέλετε όλη την εβδομάδα να επικοινωνήσουμε μαζί σας με την ερχόμενη εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πολύ μέσα από την ψυχή μας και από τον κύριο Ατζακλή που μας παρακολουθήσατε και σήμερα Κυριακή βράδυ, πηγαίνοντας προς Δευτέρα. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ, γεια σας. Thank you.